μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα το αποκλείεται. Ακούστε, παρεμβάσεις στα καύσιμα ήδη κάναμε, δύο παρεμβάσεις, και οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν στοχευμένες. Μπορεί και αυτή είναι η σωστή πολιτική, διότι όταν κάνεις στοχευμένες παρεμβάσεις, βοηθάς τους ανθρώπους. Είσαστε βέβαιος ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα τα βρουν όλα οι καταναλωτές όταν θα πάνε στο βενζινάδικο αυτά που θα δώσουμε με τη μείωση? Αν δεν τα βρουν, υπάρχει ένα πρόβλημα στην αλυσίδα εδώ πέρα, στα ενδιάμεσα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Γιατί ούτως ή άλλως ακούγεται ότι πείτε μου, βεβαίως υπάρχουν. Πώς ακριβώς θα λύσεις όταν έχεις 10.000, 20.000, δεν ξέρω πόσα σημεία πώλησης. Ποιους θα βάλεις ακριβώς για να κοιτάνε κάθε μέρα τι ακριβώς γίνεται? Θα πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι, μας λέτε δηλαδή τώρα. Όχι, σας λέω ότι και αν σας λέω ότι ακόμη και όταν γίνονται αυστηροί έλεγχοι που γίνονται και βρίσκονται και πιάνονται πράγματα, όταν ξεκινάς και μειώνεις έναν φόρο, δεν ξέρεις αν το 100% θα φτάσει στον καταναλωτή. Όταν αντί για να μειώσεις το φόρο, πηγαίνεις, παίρνεις τα λεφτά και του τα δίνεις κατευθείαν, ξέρεις ότι το 100% φτάνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους άλλους έμεσους φόρους. Το ΦΠΑ δηλαδή. Εξαντλήσαμε το θέμα νομίζω των καυσίμων. Υπάρχει όμως και το θέμα σε προϊόντα, στο ψωμί, σε άλλα. Η απάντηση είναι ότι η βοήθεια την οποία δίνουμε και αυτή που θα βρούμε χρήματα να δώσουμε, η βασική μας κατεύθυνση είναι να πηγαίνει απευθείας στους ανθρώπους που θέλουν. Άρα είναι καθαρό. Δεν υπάρχει άλλο θέμα μείωσης έμεσων φόρων. Η πολιτική υπάρχει είναι των επιδοτήσεων. Θέμα βοήθειας στα νοικοκυριά. Και νησιά. Το κάναμε και με εξαιρετικά εκτεταμένη βοήθεια μερικές φορές. Στα νησιά, που επίσης έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ, ναι. Και τα νησιά που περιμένουν τώρα τουρισμό, και από εκεί θα πάρει και πάρα πολλά το Ταμείο του Κράτους. Υπάρχει περίπτωση να μειώσετε το φόρο, το ΦΠΑ, συγγνώμη, που έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας, γιατί τώρα σε ορισμένα επιλεκτικά και λόγω του προσφυγικού έχουμε μείωση του φόρου. Ζητούν και άλλα νησιά. Ακούστε. Αν μειώσουμε το φόρο στον ΦΠΑ, σημαίνει στην πράξη ότι ειδικά το καλοκαίρι θα δώσουμε λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου που θα μπορούσε να τα δώσουμε σε ένα ευάλωτο νοικοκυριό για να πληρώσει λιγότερο ο τουρίστας. Σε μια χρονιά που ο τουρισμός είναι full. Γι' αυτό είναι, λένε, όλο το ρεπορτάζ. Συνεπώς, τι θα κάναμε? Θα πέραμε τα δικά σας χρήματα για να τα δώσουμε σε ένα Γερμανό που μας έρχεται επίσκεψη. Προτιμούμε να τα δίνουμε σε εσάς.